το ορμητικό κύμα του ελληνικού μυτού δεν δείχνει να ξεφουντώνει. Αντίθετα, φουντώνει όλο ένα και κάθε μέρα περισσότερο. Έχετε πάρει εσείς, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτοβουλία να καλέσει την κυβέρνηση να φέρει άμεση αποσκήρωση τη Διεθνή Σύνδεση Εργασίας 1900 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που είναι τμήμα του ΟΗΕ και το οποίο αφορά την εξάλληψη της βίας αλλά και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. Περί τίνος πρόκειται και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας αφορά τις πρωτοβουλίες, το νομοθετικό πλαίσιο, εκείνες τις δράσεις, αλλά και τα μέτρα ελέγχου και εποπτείας στους χώρους εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε φαινόμενο βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αφορά κάθε είδος εργασίας και κάθε περίσταση που σχετίζεται με την εργασία. Για να το πω απλά, αφορά τις γυναίκες και τους άντρες στα γραφεία, στα εργοστάσια, στο χωράφι, στο θέατρο, γενικά στο χώρο του πολιτισμού, στο πανεπιστήμιο, στην εκπαίδευση. Αυτή η σύμβαση τώρα πρέπει να κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, προκειμένου να δημιουργήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και να μπορέσει να υλοποιηθεί. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να φέρει άμεσα η κυβέρνηση τη σύμβαση αυτή στη Βουλή, προκειμένου να κυρωθεί. Την έχει φέρει, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει δηλώσεις στη Βουλή ότι θα τη φέρει. Γιατί είναι θετικά διακείμενος. Ισχύει. Έκανε τη δήλωση αυτή μετά από το δικό μας αίτημα, αλλά το ζήτημα είναι να έρθει για κύρωση. Α, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια σύμβαση η οποία υπεγράφει την περίοδο που είχαμε εμείς προεκλογική περίοδο στις εκλογές. Δηλαδή, α, γι' αυτό δεν έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Δηλαδή υπεγράφει τον Ιούνιο του 19. Α, μάλιστα. Στην πραγματικότητα έχει περάσει πια 1,5 χρόνο και δεν έχει έρθει. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η ολιγορία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ψήφισε ένα νόμο στη Βουλή για την ουσιαστική ισότητα και για την πρόληψη της βίας εναντίον των γυναικών. Αυτή είναι μια πάρα πολύ προωθημένη και σημαντική νομοθεσία, η οποία όμως έμεινε στα χαρτιά. Δηλαδή η νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές στην ουσία δεν έκανε τίποτα για να την εφαρμόσει. Άρα εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία και να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται να υπάρχουν και εκείνες οι δομές και τα μέτρα ενημέρωσης, καταρχάς των γυναικών, αλλά και των αντρών, γύρω από όλα αυτά τα θέματα, να υπάρχει η αντίστοιχη εποπτεία και ο έλεγχος, και εδώ μπαίνει και η λειτουργία του ΣΕΠΕ, των επιθεωρητών εργασίας. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, γιατί καλό είναι να ψηφιστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, αλλά από τη στιγμή που το ΣΕΠΕ λειτουργεί υποσταρχομένα και δεν κάνει, θα μείνει δωροάδωρο. Δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης θα το ψηφίσει, αλλά απλά δεν θα εφαρμοστεί. Έχετε απόλυτα δίκιο και γι' αυτό εμείς εστιάζουμε σε 4 ζητήματα που είναι ανάγκη. Πρώτα απ' όλα, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και εφαρμογή των νόμων. Στην Ελλάδα ζούμε και οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Και αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Το δεύτερο είναι, όπως είπαμε, να ενισχυθεί το ΣΕΠΕ και μάλιστα να ενισχυθεί και με τα μέσα που θέλει και ειδικά μέσα προκειμένου να εφαρμοστεί η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταγγελιών, η ενημέρωση των εργαζομένων που καταγγέλουν, που καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί φανταστείτε μια γυναίκα σε περίοδο κρίσης και ανεργίας, που ξέρουμε ότι το 62% της ανεργίας χτυπάει τις γυναίκες, που αγωνίζεται για το μεροκάματο, ενδεχομένως έχει μια μερική απασχόληση. Αυτή η γυναίκα έχει το φόβο και την αγωνία. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει και η δομή που θα τη στηρίξει να κάνει την καταγγελία, αλλά και που θα ελέγξει όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ανάλογες πρωτοβουλίες και τα συνδικάτα, οι οργανώσεις των εργαζομένων, συνολικά οι κοινωνικοί εταίροι, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό αφορά και τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες. Όπως επίσης, είναι αναγκαίο να υπάρχουν σαφείς ρυθμίσεις και να συμπεριληφθούν τα θέματα της βίας και της παρενόχλησης και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ναι, θα σας πω το εξής, επειδή αναφέρετε τις γυναίκες. Το θέμα είναι ότι ιδιαίτερα με την πανδημία αφορά και τα δύο φύλλα. Διότι το σύστημα δεν χωρίζει τους ανθρώπους σε φύλλα, τους χωρίζει σε εργαζόμενους. Να σας πω παραδείγματα, οι ντελιβεράδες, που κατεξοχήν είναι άντρες.
σκοτώνονται καθημερινά, έχουν τεράστιο φόρο αίματος. Μέσα σε συνθήκες άγριες εκμετάλλευσης. Οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που δουλεύουν σε θέσεις, υποτίθεται, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, όπου οι συνθήκες είναι 19ου αιώνα. Αυτά πώς? Σε αυτό είναι σαφής η θέση μας. Φυσικά και αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες και τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε εργαζόμενη. Όταν μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας, για την ανάγκη να υπάρχει πρόβλεψη προστασίας και υγείας των εργαζομένων, και μάλιστα είναι τραγικό ότι σε περίοδο πανδημίας βλέπουμε ότι ο ΣΕΠ έχει υποβαθμιστεί, είναι υποστελεχωμένος. Εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένως δηλώσεις και ερωτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και στο θέμα το συγκεκριμένο που αφορά την κακοποίηση, τη σεξουαλική βία και την παρενόχληση, και εκεί σαφώς αφορά και τους άνδρες, όμως ξέρουμε όλοι ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων είναι γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η προστασία πρέπει να είναι εξίσου σημαντική. Μιλήσαμε όμως και για τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες είναι μεσαιωνικές γαλέρας. Σαφώς. Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, εκεί κοιτάξτε, είναι και μία επιλογή. Δηλαδή, ας πούμε στην τηλεεργασία, που είναι από τα χειρότερα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, διότι καταστρατηγούνται με νόμιμο τρόπο υπερορίες. Και ο εργαζόμενος λειτουργεί, είναι stand-by μέσω της τηλεεργασίας σχεδόν καθημερινά, όλο του. 10 ώρες, 12 ώρες την ημέρα. Εδώ υπάρχουν πρωτοβουλίες που έχετε πάρει για να αντιμετωπίσετε το θέμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που είχε πει ότι θα εφαρμόσει τον οδοστρωτήρα στα εργασιακά, το κάνει από την πρώτη μέρα που βγήκε στην κυβέρνηση. Από την ώρα που ξεκίνησε μάλιστα η πανδημία, επειδή μπήκε και όλο το οικονομικό και εργασιακό σύστημα και κάτω από ειδικές συνθήκες λειτουργίας, με τις αναστολές εργασίας, με την τηλεργασία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η κυβέρνηση το εκμεταλλεύεται ως πρόσχημα, ως αφορμή, προκειμένου να προχωρήσει στην πλήρη απορρίφνηση των εργασιακών σχέσεων. Και πολύ περισσότερο, όπως ξέρετε, πρόκειται να φέρει και ένα νομοσχέδιο, το οποίο οι ρυθμίσεις του είναι τελείως αντεργατικές, πρόκειται να τροποποιήσει καταργεί το 8ωρο. Στην ουσία καταργεί το 8ωρο. Έτσι είναι. Έχει ήδη καταλύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, άρα θέλει στην ουσία να οδηγήσει τον εργαζόμενο σε ατομικές συμβάσεις με την εργοδοσία, άρα να μην έχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης και διασφάλισης ωραρίου του. Και βέβαια αυτό το οποίο είναι το πιο εξοργιστικό που μας πάει 100 χρόνια πίσω, είναι ότι προτίθεται να θεσμοθετήσει τις απλήρωτες υπερορίες. Και στην ουσία πλέον. Έχει δηλώσει ο ίδιος ότι τη μια μέρα ο εργαζόμενος θα δουλεύει 10 ώρες και την άλλη 6 ώρες. Το θέμα είναι ότι καθιερώνεται 10ωρο, ναι, διότι ποιος θα. Εργαζόμενος θα δουλέψει 6 ώρες την επόμενη. Αυτό. Θα καταστρατηγείται. Αυτό έχει διπλή επίπτωση στον εργαζόμενο. Πρώτον, ότι καταστρατηγείται πλέον το ωράριο και δεν μπορεί να έχει προγραμματισμό ζωής. Αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και μείωση εισοδηματική. Γιατί οι υπερορίες, όπως ξέρετε, βάσει των κοινωνικών κατακτήσεων και του σύγχρονου εργατικού δικαίου και των ευρωπαϊκών κοινωνικών δικαιωμάτων, οι υπερορίες αμείβονται με υπεροργιακό μισθό. Άρα, στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο και διαλύει το χρόνο εργασίας, αλλά μειώνει και το εισόδημα των εργαζομένων. Είναι η αντίληψη του πνεύματος Πισαρίδη. Όπου μάλιστα τι κάνει η κυβέρνηση και με το νόμο που φαίνεται ότι το νομοσχέδιο που θέλει να φέρει ο κύριος Χατζηδάκης, στην ουσία έρχεται να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα να διαλύσει και κάθε δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης και προστασίας των εργαζομένων. Δηλαδή πρόκειται να χτυπήσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, να χτυπήσει το δικαίωμα στην απεργία και ταυτόχρονα να υποβαθμίσει περαιτέρω το ΣΕΠΕ, καθώς προτίθεται να μεταφέρει τις συλλογικές διαφορές, άρα ό,τι αφορά τη συλλογική διαπραγμάτευση, στον ΟΜΕΔ, που είναι εκεί ο οργανισμός των εργοδοτών. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν έχει ένα σχέδιο. Αναδιάρθρωση της οικονομίας εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πλήρης διάλυση και ελαστικοποίηση της εργασίας και επιβολή μιας φθηνής εργασίας. Και μάλιστα το κάνει αυτό στο όνομα του εξυγχρονισμού, λέγοντας ότι ο κ. Χατζηδάκης το έχει ονομάσει, είπε ότι το εργατικό δίκαιο υπάρχει από τη δεκαετία του 80 και άρα είναι παροχημένο και πρέπει να το εξυγχρονίσει. Αυτό που ο κ. Χατζηδάκης εννοεί παροχημένο είναι η κατοχήρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι έχουν όλοι ζηλώσει τη δόξα του Αλίστου Μίμης Λάσκαρη, που όπως θα θυμόσαστε είχε καταργήσει τη δεκαετία του 70 και την πάλη των τάξεων.
Γιατί να θυμίσω ότι το εργατικό δίκαιο που αναφέρεται ο κύριος Χατζηδάκης είναι ο 1264 του 82, ένας εμβληματικός νόμος για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ο οποίος για πρώτη φορά κατοχύρωσε στη μεταπολίτευση και θα έλεγα και μεταπολεμικά στη χώρα μας και το δικαίωμα του συνδικαλισμού, αλλά και το δικαίωμα της απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα οποία ως τότε δεν υπήρχαν ως δικαιώματα. Άρα λοιπόν αυτό που εννοούν μεταρρύθμιση, στην ουσία είναι μία αντιμεταρρύθμιση οπισθοδρόμησης και μία κατάργηση δικαιωμάτων που το εργατικό κίνημα, αλλά συνολικά οι δημοκρατίες, οι ευρωπαϊκές, έχουν διασφαλίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, θέλω να σας θέσω ένα θέμα το οποίο απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων και είναι οι σαρωτικές αλλαγές που υποτίθεται δρομολογεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό. Δηλαδή, ιδιαίτερα θέλω τη γνώμη σας σε δύο θέματα κρίσιμα. Τις δομικές αλλαγές που λέει θα κάνει στην επικουρική ασφάλιση και το τι συμβαίνει με το μέγα θέμα των εκκρεμών συνταξιοδοτήσεων. Είναι και τα δύο πολύ κρίσιμα θέματα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τις αλλαγές που θέλει να φέρει όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Κυρίως στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Στην πραγματικότητα θα πλήξει το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν στο συγκεκριμένο θέμα? Απλώς να πω ότι, να προσθέσω, γιατί είναι κρίσιμο σημείο αυτό, γιατί αφορά και τους νυν συνταξιούχους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους ασφαλισμένους, αλλά και τους νέους ανθρώπους. Γιατί θα πλήξει στην καρδιά την αλληλεγγύη των γενεών, που είναι η αρχή η οποία βασίζεται το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, τι θα κάνει? Θα έρθει να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, θα έχουν οι νέοι άνθρωποι έναν προσωπικό κουμπαρά, όπου στην πραγματικότητα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, δηλαδή ό,τι από το μόχθο τους θα καταβάλλεται σε αυτό το κουμπαρά, θα μπορεί να τον εκμεταλλεύονται τα διάφορα funds που είναι πίσω από τις μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αυτό τι θα κάνει με δύο λόγια? Αφενός, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο κόστος στο ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αρνείται να πει, παρότι συνεχώς ρωτάμε πόσο θα κοστίσει, οι υπολογισμοί μιλάνε ότι ξεπερνάει τα 50 δις σε περίοδο κρίσης. Άρα αυτό το κόστος θα κληθεί να το καλύψει ο φορολογούμενος μέσω της φορολογίας, είτε οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μέσα από μείωση συντάξεων. Επίσης δημιουργεί μια τεράστια επισφάλεια για τους νέους ανθρώπους. Άρα θα έχουμε τους ασφαλισμένους, εργαζόμενους και συνταξιούχους να πληρώνουν το κόστος αυτό και να ωφελούνται οι λίγοι. Και οι λίγοι είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τα funds που κινούνται στην ασφαλιστική αγορά. Για τις εκκρεμίσεις συντάξεις. Οι εκκρεμίσεις συντάξεις είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ δε ότι και ο ίδιος είχε αφήσει πίσω χιλιάδες. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο έχει καθαρά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τις εκκρεμείς συντάξεις που είχε βρει από την κυβέρνηση Σαμαρά κατά 70%. Α, ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά και παρόλα αυτά έμεινε 30% που ήταν ευμεγέθης. Ναι. Γι' αυτό τονίζουν. Αλλά ήταν 70% μείωση σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Με στοιχεία απόλυτα τα οποία τα έχω καταθέσει και στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τον Ιούλιο του 2019 125.000 εκκρεμείς κύριες συντάξεις. Αυτή τη στιγμή, συνολικά οι εκκρεμείς συντάξεις έχουν ξεπεράσει 400.000. Και αυτό δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει ο Κλάους Ρέγκλιν, ο οποίος όταν επισκέφτηκε τη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε πει τότε ότι είχαν ξεπεράσει 300.000. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης να απολογηθούν που επί 18 μήνες δεν κάναν τίποτα, ο προηγούμενος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούσης, όταν το θέταμε, είχε άρνηση. Έλεγε δεν υπάρχει καν τέτοιο πρόβλημα. Μας έλεγε ότι είχε ψηφιοποιήσει τον ΕΦΚΑ και με ένα κλικ ο κόσμος παίρνει σύνταξη. Ναι, πράγματι αυτό έλεγε. Βέβαια, υπήρξε μια κοινωνική κατακραυγή, γιατί ο κόσμος ξέρει αν λαμβάνει σύνταξη ή όχι. Και κάτω από αυτή την πίεση, αντί να πάρουν μέτρα να στηρίξουν τον ΕΦΚΑ, να κάνουν σε αναγκαίες προσλήψεις, γιατί το πρόβλημα στην ουσία του είναι η διαπίστωση αν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Αυτό θέλει συσχέτιση φακέλου, θέλει το συνταξιοδοτικό ιστορικό που δεν είναι ψηφιοποιημένο αυτή τη στιγμή, άρα θέλει και πολύ στελεχειακό δυναμικό το ανάλογο. Όχι μόνο δεν κάναν μόνιμες προσλήψεις, αλλά στην ουσία φέραν έναν ιδιώτη project manager, γιατί η λύση για όλα είναι αντί να στηρίζουμε τη δημόσια διοίκηση, να φράζουμε έναν ιδιώτη, υποτίθεται, να κάνει τη δουλειά. Δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Και ο κύριος Χατζηδάκης ανακοίνωσε αυτό το έκτακτο επίδομα των 384 ευρώ, που θα δίνεται για τις εκκρεμείς συντάξεις, αλλά τελικά ο τρόπος με τον οποίο το ανακοίνωσε, σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα, μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ προσωρινή ανακούφιση, κυρίως στους άνω των 62, καθώς θα λάβουν και κάποια αναδρομικά, αλλά τους επόμενους μήνες το πρόβλημα θα παραμείνει, γιατί δεν λύνεται η ουσία του προβλήματος, που είναι η ενίσχυση του ΕΦΚΑ, η ψηφιακή αναβάθμισή του με όλο το ιστορικό των ασφαλισμένων και από εκεί και πέρα βέβαια το αναγκαίο στελεχειακό δυναμικό. Κύριε Ξενιανικοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μικρές συνέντευξεις που παρακολουθήσατε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.